κρουσμάτων στις μεγάλες πόλεις. Σημειώνουμε 1022 νέα κρούσματα στην Αττική, 247 στη Θεσσαλονίκη και 107 στην Αχαΐα. Μέχρι σήμερα, τα κρούσματα σε όλο τον πλανήτη έχουν ξεπεράσει τα 115 εκατομμύρια, ενώ οι θάνατοι από κορονοϊό έχουν φτάσει τα 2,5 εκατομμύρια. Τα επιδημιολογικά δεδομένα από όλο τον κόσμο δείχνουν ότι παρατηρείται αύξηση κρούσματων σε πολλές περιοχές του πλανήτη, με πιθανότερη αιτία της εξάπλωσης να οφείλεται στις μεταλλάξεις, αφού ήδη η βρετανική μετάλλαξη έχει εντοπιστεί σε 106 χώρες και η νοτιοαφρικανική σε 56 χώρες σε όλο τον κόσμο. Το επιδημιολογικό φορτίο της χώρας μας συνεχίζει να αυξάνεται, με το επικυλιόμενο μέσο των 7 τελευταίων ημερών να φτάνει στα 1.909 κρούσματα ανά μέρα, έχοντας σχεδόν διπλασιαστεί μέσα στις τελευταίες 15 μέρες. Ο αριθμός των τεστ που διενεργήθηκαν αυτή την εβδομάδα κατά μέσο όρο ξεπέρασαν τις 44.000, με περισσότερο από 50.000 τεστ να διενεργούνται το τελευταίο τρίμηνο. Ο δείκτης θετικότητας επίσης αυξήθηκε αγγίζοντας το 4%. Ο συνολικός αριθμός των διαγνωσμένων ενεργών κρουσμάτων στην επικράτεια έφτασε στις 16.500 άτομα. Τα νέα κρούσματα αφορούν κυρίως τις ηλικιακές ομάδες που ξέρουμε, που γνωρίζουμε. Τα άτομα ηλικίας 20 έως 60 ετών, τους συνανθρώπους μας δηλαδή, με τη μεγαλύτερη κινητικότητα. Ευτυχώς, από τα μέσα του Φεβρουαρίου και μετά, παρατηρείται μια μικρή μείωση στο ποσοστό των νέων κρουσμάτων στους ενήλικες άνω των 75 ετών, γεγονός που πιθανότατα συνδέεται με την εμβολιαστική κάλυψη των ηλικιών αυτών. Αυτό είναι ένα πολύ ευήμενο μήνυμα, το οποίο παρακολουθούμε στενά. Στην Αττική καταγράφεται ακόμα και αυτή την εβδομάδα αύξηση των νέων κρουσμάτων σε όλες τις γειτονιές, με περισσότερο από 8.100 κρούσματα ενεργά στο τελευταίο 15 ημέρο. Το επιδημιολογικό φορτίο είναι ιδιαίτερα επιβαρημένο, με μια μεγάλη διασπορά σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή με περισσότερους από 5 εκατομμύρια κατοίκους. Όμως δεν είναι μόνο η Αττική που προβληματίζει. Το επιδημιολογικό φορτίο παρουσιάζει αυξητική τάση στις περισσότερες περιφερειακές ενότητες της χώρας μας. Ενδεικτικά, η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει μια αύξηση που άγγιξε το 37% αυτή την εβδομάδα, σχετικά με την προηγούμενη εβδομάδα ακριβώς, και υπολογίζεται ότι σήμερα έχουμε σχεδόν 2.000 ενεργά κρούσματα στη Θεσσαλονίκη. Ο αριθμός των νοσηλευόμενων ασθενών αυξήθηκε ακόμα παραπάνω την εβδομάδα που μας πέρασε, με ένα μέσο όρο που ξεπέρασε τους 330 εισαγωγές κάθε μέρα στα νοσοκομεία μας, ενώ περισσότεροι από 3.200 ασθενείς νοσηλεύονται στην επικράτεια λόγω κορονοϊού. Μόνο στην Αττική, συνολικά στην πρώτη και δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, έγιναν 1.600 εισαγωγές μέσα στην τελευταία εβδομάδα. Η πίεση στο ΕΣΥ, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ιδιαίτερα στην Αττική, είναι εμφανής. Την τελευταία εβδομάδα, σχεδόν 200 συνάνθρωποι μας, 196, διασωληνώθηκαν, αυξάνοντας την πληρότητα των meth COVID. Στο 63% στην επικράτεια. Στην Αττική, η πληρότητα αυτή υπολογίζεται στο 87%, παρόλο που έχουν σημαντικά αυξηθεί οι διαθέσιμες κλίνες για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών. Σημαντικό είναι να τονιστεί ότι παρόλο που παρατηρείται μια μικρή αύξηση στον αριθμό των συνανθρώπων μας που χάνονται καθημερινά, ο δείκτης θανάτων ανά επιβεβαιωμένο κρούσμα παραμένει σταθερά χαμηλός, με αποτέλεσμα η χώρα μας να μην εμφανίζει αυξημένη θνητότητα σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Βάση Δεδομένων Γεωμόμου. Στα μέσα μαζικής ενημέρωσης γίνονται πολλές συζητήσεις προσπαθώντας να ερμηνευθεί αυτή η παρατηρούμενη επιδείνωση της επιδημιολογικής εικόνας σε όλη τη χώρα. Αυτή είναι αποτέλεσμα πολλών παραγόντων που συνέπεσαν χρονικά. Ο χειμωνιάτικος καιρός των προηγούμενων εβδομάδων μας έκλεισε μέσα σε εσωτερικούς χώρους, όπου όπως γνωρίζουμε η μετάδοση των λοιμόξεων του αναπνευστικού είναι πιο εύκολη. Οι μεταλλάξεις του ιού που έχουν διασπαρεί πια σε όλη την επικράτεια και σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΗ, το 60-70% των νέων κρουσμάτων σε όλη τη χώρα αφορούν στη βρετανική μετάλλαξη, ενώ τόσο στην Αττική όσο και στην Κρήτη, μέχρι και το 90% των κρουσμάτων οφείλονται στο βρετανικό στέλεχος. Ξέρουμε καλά πια ότι ο ιός δημιουργεί τις μεταλλάξεις με ένα και μοναδικό σκοπό: να μπορεί να μεταδίδεται γρηγορότερα και πιο αποτελεσματικά από τον έναν άνθρωπο στο άλλο. Έτσι, οι μεταλλάξεις μας έχουν φέρει αντιμέτωπους με έναν ιό διαφοροποιημένο. Τέλος, η ήδη μεγάλη διασπορά του ιού παντού στην κοινότητα κάνει τη μετάδοσή του σε άλλους ανθρώπους μας ακόμα πιο εύκολη. Δίνει δηλαδή πιο πολλές ευκαιρίες στον ιό να κάνει καλά τη δουλειά του.
Όλοι αυτοί οι παράγοντες, σε συνδυασμό με τη χαλάρωση κάποιες μερίδες των συνανθρώπων μας που κουράστηκαν να προσέχουν, να ζουν υπό περιορισμό και να είναι μακριά από τους φίλους τους, είχε σαν αποτέλεσμα αυτήν την αύξηση του επιδημιολογικού φορτίου στη χώρα μας. Όμως δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι τα νέα μέτρα των τελευταίων εβδομάδων δεν είχαν αποτέλεσμα, δεν δούλεψαν. Ας αναλογιστούμε πού θα ήμασταν τώρα αν δεν είχαν ληφθεί αυτά τα μέτρα. Αρκεί να θυμηθούμε τι έγινε στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες πριν λίγες εβδομάδες, στις αρχές του χρόνου, στην Πορτογαλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Γερμανία αλλά και αλλού. Σε σύγκριση με άλλες χώρες, είχαμε η ποιότερη αύξηση των κρουσμάτων και αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στο φιλότιμο των Ελλήνων, στην πλειοψηφία τους, κατανοούν και την κρισιμότητα της κατάστασης και τηρούν τα μέτρα. Η πλειοψηφία των συμπολιτών μας ακολουθεί πιστά τα μέτρα και συμβάλλει για να μην δούμε μια εκθετική αύξηση των κρουσμάτων. Οι πολίτες αυτοί δημιουργούν ένα τείχος προστασίας και είναι πολύ πιθανό ότι αν δεν είχαμε εφαρμόσει όλα αυτά τα πιο αυστηρά μέτρα που στόχευαν τη μείωση της κινητικότητας του πληθυσμού, σήμερα θα είχαμε μια πολύ πιο επιβαρημένη επιδημιολογική εικόνα. Θυμηθείτε την επιδημιολογική έκρηξη που ζήσαμε πέρυσι τον Νοέμβριο στη Βόρεια Ελλάδα. Αυτό που καθίσταται σαφές είναι ότι στην εποχή των μεταλλάξεων ο αγώνας μας είναι άνισος και χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη προσοχή. Ελπίζουμε όμως ότι παρά την σημερινή επιδημιολογική εικόνα, μια μείωση του επιδημιολογικού φορτίου θα μας επιτρέψει μέσα στις επόμενες εβδομάδες να ανοίξουμε κάποιες δραστηριότητες που τόσο όλοι χρειαζόμαστε, σαν απλοί πολίτες, σαν κοινωνία. Και βέβαια δεν ξεχνάμε πόσο σημαντικό είναι να επιστρέψουν και τα παιδιά μας στα σχολεία τους. Από παντού ακούμε πως τα μικρά παιδιά έχουν πια ειδηματοποιηθεί μέσα στο σπίτι. Είναι όλη μέρα με τις πιτζαμούλες τους ή με τις φόρμες τους, αγκαλιά με το τάμπλετ. Όλοι μας σκεφτόμαστε και τα παιδιά του λυκείου, που έχουν παραμείνει εκτός σχολείου περισσότερο από όλες τις άλλες εκπαιδευτικές βαθμίδες, σε κρίσιμες για τη ζωή τους χρονιές. Σήμερα όμως, η ματιά μας είναι πάνω στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, που πιέζεται, ιδιαίτερα στην Αττική, και βέβαια γνωρίζουμε καλά ότι θα χρειαστούν κάποιες εβδομάδες μέχρι να δούμε τα νοσοκομεία μας να αποσυμπιέζονται. Σήμερα οι διασωληνωμένοι συνάνθρωποι μας νοσηλεύονται στη ΜΕΘ κατά μέσο όρο μια εβδομάδα περισσότερο από ό,τι παλαιότερα. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, έχει και σαν αποτέλεσμα να γεμίζουν οι μονάδες πολύ πιο εύκολα, αφού υπερτερούν τα εισιτήρια των εξιτηρίων. Αναμένουμε ότι και την επόμενη εβδομάδα το ΕΣΥ και ιδιαίτερα οι μονάδες συντατικής θεραπείας της χώρας μας θα πιεστούν ακόμα περισσότερο, αφού τα μαθηματικά προβλεπτικά μοντέλα, σύμφωνα με τα κρούσματα και τις νοσηλίες, αναφέρουν ότι όπως και αυτή την εβδομάδα που μας πέρασε, έτσι και την επόμενη, θα έχουμε περίπου 200 άτομα που θα χρειαστεί να διασωληνωθούν και να νοσηλευτούν σε μονάδες συντατικής θεραπείας. Εμείς που ζούμε μέσα στα νοσοκομεία, βλέπουμε την κόπωση των υγειονομικών που υπηρετούν τόσο σε κλινικές COVID όσο και σε μονάδες εντατικής θεραπείας COVID και πρέπει να τους σκεφτούμε. Πρέπει να τους στηρίξουμε με τη συμπεριφορά μας. Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ και σε κάτι που περιγράφεται συχνά από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Την κοσμοσυρωή σε δρόμους που είναι όμορφοι για περίπατο. Όμως ζούμε σε μια υπέροχη χώρα με έναν υπέροχο καιρό και δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι με το να περπατάμε σε εξωτερικούς χώρους, τηρώντας τις αποστάσεις, επιβαρύνουμε το επιδημιολογικό φορτίο ή κινδυνεύουμε να κολλήσουμε. Είναι σαφές ότι κυρίως κολλάμε με το συγχρεωτισμό σε κλειστούς και μη καλά αεριζόμενους χώρους. Όμως άλλο είναι να βγούμε με ένα φίλο να περπατήσουμε στη γειτονιά μας και εντελώς διαφορετικό να έχουμε τον καφέ στο χέρι. Να είμαστε γύρω-γύρω από ένα παγκάκι, 5 ή 10 άτομα μαζεμένα, να βγάζουμε τη μάσκα κάθε 5 λεπτά, είτε για να πιούμε μια γουλιά καφέ, είτε για να καπνίσουμε, ενώ ταυτόχρονα μιλάμε και γελάμε δυνατά. Κλείνοντας, θα ήθελα να επιστρέψω στο θέμα των μεταλλάξεων, γιατί αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτόν τον διαφοροποιημένο ιό, τα μεταλλαγμένα στελέχη του ιού. Και τώρα ο ιός έγινε ακόμα πιο έξυπνος. Βρήκε έναν τρόπο να μεταδίδεται πολύ πιο εύκολα. Και έτσι εκεί που πέρσι θα γλιτώναμε από μια προσεξία μας, σήμερα πολύ πιο εύκολα μπορεί να την πατήσουμε χωρίς καν να το καταλάβουμε. Γι' αυτό, και αυτό δεν το λέω βέβαια για να φοβήσω τον καθένα, αλλά αντίθετα για να τονίσω πως η απλή, καθολική και ορθή χρήση της μάσκας είναι το σημαντικότερο όπλο που έχουμε στη διάθεσή μας για να ξεπεράσουμε αυτές τις δύσκολες εβδομάδες. Πρέπει να κάνουμε μια συλλογική προσπάθεια μέχρι να αυξηθεί ικανοποιητικά το ποσοστό εμβολιασμού των Ελλήνων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Και ας μην ξεχνάμε ότι τα μέχρι σήμερα δεδομένα δείχνουν ότι τα εμβόλια που έχουμε στα χέρια μας προφυλάσσουν και έναντι των μεταλλαγμένων στελεχών του ιού. Χτες, οι εμβολιασμοί στη χώρα μας ξεπέρασαν το 1 εκατομμύριο δόσεις. Πάμε πολύ καλά.
Αλλά είναι σημαντικό να τονιστεί ότι ακόμα και εμείς που εμβολιαστήκαμε, θα πρέπει να κάνουμε λίγο ακόμα υπομονή. Δεν πρέπει να θεωρούμε τους εαυτούς μας αλόβητους και να χαλαρώσουμε. Πρέπει να συνεχίσουμε να τηρούμε ευλαβικά τα μέτρα ατομικής προστασίας για χάρη των συνανθρώπων μας. Η χρήση της μάσκας είναι η πιο αποτελεσματική μη φαρμακευτική παρέμβαση για τη μείωση της εξάπλωσης της λίμωξης. Οι μάσκες εμποδίζουν τα μολυσμένα άτομα να εκθέσουν άλλα άτομα στον ιό. Ας μην ξεχνάμε λοιπόν ότι συχνά κολλάμε από άτομα τα οποία δεν έχουν συμπτώματα ή έχουν ήπια συμπτώματα και δεν γνωρίζουν ότι νοσούν. Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο, ας προφυλαχθούμε περισσότερο, ας θεωρήσουμε ότι όλες μας οι επαφές είναι δυνητικά μεταδοτικές. Με την πιστή τήρηση των μέτρων ατομικής προστασίας και την αποφυγή συγχρονισμού, θα τα καταφέρουμε να παραμείνουμε υγιείς. Ήμουν και παραμένω αισιόδοξη ότι θα τα καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ πολύ και θα είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Ευχαριστούμε την κυρία Παπαευαγγέλου. Το λόγο έχει ο κύριος Καραδαλιάς. Καλησπέρα σας από την πολιτική προστασία. Από την έναρξη της πανδημίας, τα επιδημιολογικά δεδομένα μεταβάλλονται συνεχώς. Υπάρχει όμως και μια παράμετρος που παραμένει σταθερή όλο αυτό το διάστημα. Για να περιοριστεί η πανδημία, χρειάζεται η συμβολή όλων μας. Μέχρι να εμβολιαστεί το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού και να μπορέσουμε να αφήσουμε οριστικά πίσω μας αυτή την παγκόσμια πρόκληση, αυτή την πανδημία. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη διαφορά από τον περσινό Μάρτιο. Τότε βρισκόμασταν στην αρχή. Τώρα βλέπουμε ότι όλο αυτό έχει ένα τέλος και το τέλος θα έρθει με την ολοκλήρωση της επιχείρησης ελευθερίας, με την ολοκλήρωση του εμβολίου στο μεγαλύτερο πληθυσμό, ποσοστό πληθυσμού της χώρας μας. Όμως ακόμα δεν έχουμε τελειώσει με τον ιό. Τα δείχνουν τα περιστατικά που όλοι γνωρίζουμε. Το δείχνουν τα επιδημιολογικά δεδομένα σε όλη τη χώρα. Την ίδια ώρα που σε όλο τον κόσμο χώρες προσπαθούν να αντισταθούν στο τέταρτο κύμα, εμείς παλεύουμε για να αποκρούσουμε το τρίτο κύμα. Κάτω από δύσκολες επιδημιολογικές συνθήκες, και με την κούραση να συνοδεύει την καθημερινή προσπάθεια όλων μας. Και με τις μεταλλάξεις να δυσχεραίνουν και να επιβαρύνουν την καθημερινότητά μας. Μεταλλάξεις που πλέον έχουν εντοπιστεί και στην πατρίδα μας, επιταχύνουν τη μετάδοση του ιού, επιβαρύνοντας την επιδημιολογική εικόνα της χώρας από άκρη σε άκρη. Για να αναστραφεί η κατάσταση αυτή, είναι αναγκαίο να είμαστε όσο το δυνατόν πιο φιδωλοί στις μετακινήσεις μας. Καταλαβαίνουμε την κούραση που έχει προκαλέσει η δύσκολη νέα καθημερινότητα και την ανυπομονησία να αφήσουμε πίσω μας την πανδημία και τα μέτρα που τη συνοδεύουν. Μέχρι όμως να μπορούμε να το κάνουμε με ασφάλεια, μέχρι να εμβολιαστεί το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, είναι απαραίτητο να παραμείνουμε προσεκτικοί. Να περιορίσουμε τις μετακινήσεις μας, να παραμείνουμε σπίτι μας και να μετακινούμαστε μόνο όταν υπάρχει πραγματική ανάγκη και στη μικρότερη δυνατή απόσταση κάθε φορά, ώστε να περιοριστεί η διασπορά του ιού από περιοχή σε περιοχή, από γειτονιά σε γειτονιά, από παρέα σε παρέα, από οικογένεια σε οικογένεια. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφερθώ σε ορισμένες περιοχές όπου τα τελευταία 24 ώρα υπάρχει δυστυχώς αισθητή επιδημιολογική επιβάρυνση. Αυτό συμβαίνει στην περίπτωση της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, καθώς και του Δήμου Ανογείων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, που σε συνέχεια της σημερινής σύσκεψης της Επιτροπής των Λοιμοξιολόγων κατατάσσονται από αύριο το πρωί στις 6 στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου στο βαθύ κόκκινο. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα κρούσματα στο Δήμο Ανογείων έχουν σχεδόν διπλασιαστεί μέσα σε 2 ημέρες. Παράλληλα, ο 14ήμερος μέσος όρος κρουσμάτων ανά 100.000 κατοίκου στο Δήμο είναι 588, ο δείκτης όταν το όριο συναγερμού του Ευρωπαϊκού CDC είναι 150. Όσον αφορά στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας, τα ενεργά κρούσματα έχουν αυξηθεί από 19 στις 27 Φεβρουαρίου σε 59 χθες, ενώ το εβδομαδιαίο ποσοστό αύξηση έχει φτάσει στο 240%. Την ίδια στιγμή το υλικό φορτίο είναι ιδιαίτερα αυξημένο. Στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, ιδιαίτερα δε στους Δήμους Εορδέας και Κοζάνης. Στις Περιφερειακές Ενότητες Καστοριάς, Ιωαννίνων, Καβάλας, Ημαθίας και ιδιαίτερα στο Δήμο Αλεξάνδρειας, καθώς και στις Περιφερειακές Ενότητες Σερών, Κιλκής, Ζακύνθου, Χανίων και Ρεθύμνης. Στις περιοχές αυτές, οι δείκτες του μέσου όρου των 14 ημερών ανά 100.000 κατοίκους, καθώς και των 7 ημερών, σιγά-σιγά επιδεινώνονται και πλησιάζουν το σημείο συναγερμού. Γι' αυτό και θα θέλαμε να πιστήσουμε ιδιαίτερα την προσοχή όλων. Απευθύνουμε έκκληση για πιστή εφαρμογή των μέτρων, ειδικά σε αυτές τις περιοχές. Είναι ζωτική σημασία, καθώς είναι ο μόνος τρόπος για να μην χρειαστούν επιπλέον μέτρα. Πόσο μάλλον περισσότερες από αυτές τις περιοχές έχουν ταλαιπωρηθεί πρόσφατα από τέτοιου είδους πρόσθετα περιοριστικά μέτρα. Σχετικά με την Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι λαμβάνοντας υπόψη το δεύτερο και εξίσου ισχυρό σεισμό των 5,9 Ρίχτερ που σημειώθηκε χτες, αναστέλλεται η ένταξη περιοχής από αύριο στο βαθύ κόκκινο, όπως είχαμε ανακοινώσει. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις, εξετάζουμε τα δεδομένα. Ενημερωνόμαστε διαρκώς για την πορεία των ελέγχων και της αποκατάστασης των ζημιών στην ευρύτερη περιοχή και είμαστε σε διαδικασία μελέτης εντός του Σαββατοκύριακου ενός ειδικού πλαισίου με έμφαση φυσικά στα ζητήματα δημόσιας υγείας, αντιλαμβανόμενοι όμως και τις ιδιαίτερες περιστάσεις και ανάγκες.
πλαίσιο που σκοπεύουμε να ανακοινώσουμε από Δευτέρα. Στη συνέχεια θα ήθελα να δώσω κάποιες διευκρινήσεις σχετικά με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν προχθές. Για τη μετάβαση σε ΚΤΕΟ δεν υφίστανται οι περιορισμοί που ανακοινώθηκαν για τον κωδικό 2, μετακίνηση εντός οικίου Δήμου ή σε απόσταση 2 χιλιόμετρων από την κατοικία. Για τη μετακίνηση απαιτείται αποστολή SMS με τον κωδικό 2 ή έντυπη βεβαίωση, καθώς και αποδεικτικό του ραντεβού με το ΚΤΕΟ. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα ομόφωνα υπέρ του αιτήματος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την εφαρμογή ίδιων όρων στην τέλεση πολιτικών και θρησκευτικών γάμων. Ως εκ τούτου, η τέλεση γάμων θα επιτρέπεται με την παρουσία όμως αυστηρά έως 9 ατόμων συμπεριλαμβανομένου του θρησκευτικού ή πολιτικού λειτουργού, καθώς και του αναγκαίου βοηθητικού προσωπικού. Έως 9 άτομα. Αγαπητοί μου συμπολίτες, πέρυσι τον Μάρτιο βρεθήκαμε αντιμέτωποι με μια πρωτόγνωρη συγκυρία. Και τότε, για να προστατεύσουμε εμάς και τους γύρω μας, γίναμε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Έτσι καταφέραμε και κάναμε τη διαφορά. Έτσι πρέπει να παραμείνουμε και τώρα, που πλησιάζουμε πια στο τέλος αυτής της περιπέτειας. Γιατί πλέον έχουμε στη διάθεσή μας τα εμβόλια που με τόση προσμονή περιμέναμε και γνωρίζουμε ότι λειτουργούν. Και αφού μας παρέχει τη δυνατότητα, πλέον είναι θέμα ατομικής υπευθυνότητας να προστατεύσουμε εμάς και τους γύρω μας κάνοντας το εμβόλιο. Η αντίστροφη μέτρηση για να επιστρέψουμε με ασφάλεια στην προ-COVID καθημερινότητα έχει ξεκινήσει. Με την επιχείρηση Ελευθερία κάνουμε κάθε μέρα και ένα βήμα προς το τέλος της πανδημίας και την άρση των περιορισμών που μας έχει επιβάλει. Προς εκείνη τη στιγμή που θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε σταδιακά στις συνήθειές μας, στις καθημερινές, μικρότερες και μεγαλύτερες απολαύσεις που έχουμε στερηθεί και θα μπορέσουμε να το κάνουμε παρέα με τα αγαπημένα μας πρόσωπα, χωρίς φόβο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Να περάσουμε σε ερωτήσεις. Η κυρία Χαραλαμπάκου από τον τηλεοπτικό σταθμό Αντένα. Εκτιμάται ότι έως στις 16 Μαρτίου, σε 10 μέρες δηλαδή, θα μπορούσαν να έχουν βελτιωθεί οι επιδημιολογικοί δείκτες έτσι ώστε να ανοίξουν κάποιες δραστηριότητες? Με δεδομένο ότι ο ιός μεταδίδεται ταχύτατα λόγω των μεταλλάξεων και τα νοσοκομεία θα πιεστούν περισσότερο το επόμενο διάστημα, τι θα μπορούσε να αλλάξει αυτό το χρονικό διάστημα και τι θα μπορούσε ενδεχομένως να ανοίξει με ασφάλεια? Όπως ήδη αναφέρθηκα στην εισήγησή μου, η πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι αυξημένη και με βάση την εμπειρία μας και από τους προηγούμενους μήνες ξέρουμε ότι η πίεση αυτή θα συνεχίσει να υφίσταται και για τις επόμενες 3 και 4, ίσως και 4 εβδομάδες. Η αποσυμπίεση του Εθνικού Συστήματος Υγείας καθυστερεί πολύ περισσότερο από ό,τι όταν συμβαίνει, αργεί. Από την άλλη, όλοι αντιλαμβανόμαστε την κόπωση όλων μας και την ανάγκη μας να ανοίξουν κάποιες δραστηριότητες. Νομίζω ότι αυτό που περιμένουμε δεν είναι να δούμε, είναι να δούμε κατά κύριο λόγο την μείωση του επιδημιολογικού φορτίου, δηλαδή την μείωση των νέων εισαγωγών, των νέων κρουσμάτων, γεγονός που θα μας δώσει την ελπίδα ότι θα αποσυμπιεστεί σιγά σιγά και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Είναι κάτι που το βλέπουμε κάθε εβδομάδα, εβδομάδα-εβδομάδα, και δεν μπορούμε παρά να περιμένουμε να δούμε αυτή τη μείωση των κρουσμάτων για να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε την άρση των μέτρων. Και ναι, η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Εφόσον μπορέσουμε να τηρήσουμε αυστηρά τα μέτρα, θα μπορέσουμε να έχουμε μείωση, να βελτιωθούν οι επιδημιολογικοί μας δείκτες. Εάν καταφέρουμε στα επόμενα 24 ώρα να μειώσουμε τις μετακινήσεις μας στις απολύτως αναγκαίες, αν μπορέσουμε να αποφύγουμε οποιαδήποτε μετακίνηση είναι περιττή, αν στην τόση κούραση που υπάρχει μπορέσουμε να δώσουμε, αν θέλετε, να πείσουμε τους εαυτούς μας ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα περιττό, απλά για άλλη μια φορά να συνεισφέρουμε στην κοινή προσπάθεια, όπως κάνει η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού, νομίζω ότι θα βελτιωθούν οι επιδημιολογικές δείκτες. Οπότε ούτως ή άλλως προτεραιότητα είναι με τη βελτίωση των επιδημιολογικών δικτών να υπάρχουν μια σειρά δραστηριοτήτων οι οποίες θα ανοίξουν. Η κυρία Σβόλο από την εφημερίδα Life και την ΠΑΜ. Κατά πόσο αλλάζουν οι ισορροπίες στην εξέλιξη της πανδημίας μετά τη διαπίστωση πως το βραζιλιάνικο στέλεχος μπορεί να προσβάλλει ανθρώπους που έχουν φυσική ανοσία μετά από νόσηση από άλλα στελέχη και πώς μπορεί αυτό ενδεχομένως να επηρεάσει την πρόοδο των εμβολιασμών? Κοιτάξτε, το θέμα των μεταλλάξεων είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί πολύ. Αυτό που ξέρουμε μέχρι σήμερα είναι ότι ευτυχώς τα εμβόλια είναι αποτελεσματικά για την πρόληψη του βρετανικού στελέχους. Λιγότερα δεδομένα έχουμε για τον νοτιοαφρικανικό στέλεχος, που φαίνεται ότι κάποια εμβόλια είναι πιο αποτελεσματικά από άλλα. Είναι όμως λίγα τα δεδομένα και θα πρέπει να περιμένουμε
περισσότερα δεδομένα για να είμαστε ασφαλείς, αυτό που λέμε. Ως προς το βραζιλιάνικο στέλεχος, βέβαια, είναι ακόμα λιγότερα τα δεδομένα, είναι πιο καινούριο. Όμως, ας μην ξεχνάμε ότι στην αντιμετώπιση μιας λίμωξης παίζει πολύ σημαντικό και η κυταρική ενοσία. Και ξέρουμε ότι όλα τα εμβόλια υπάρχουν και κυταρική ενοσία, δηλαδή μια άμυνα του οργανισμού όχι μέσω αντισωμάτων, αλλά μέσω ενεργοποιημένων λεμφοκυτάρων. Άρα και αυτό θα συμβάλλει σημαντικά. Οπότε πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμα για να ξέρουμε περισσότερο πόσο θα μας επηρεάσουν αυτές οι καινούργιες μεταλλάξεις. Κάθε μέρα ακούμε και για άλλες μεταλλάξεις καινούργιες. Τώρα σήμερα είδατε, ακούσαμε και για ένα συνδυασμό μεταλλάξεων που εμφανίστηκαν όχι μόνο στη Βρετανία αλλά και σε πολλές άλλες χώρες. Οπότε θα πρέπει λιγάκι να κάνουμε υπομονή ως προς αυτό. Η κυρία Σουλάκη από το ιατροπίδια.gr και το Newsit. Κυρία Παπαευαγγέλου, από τα τέλη Ιανουαρίου στα πειραματικά θεραπευτικά πρωτόκολλα για την νόσο COVID. Εντάχθηκε η χορήγηση της κολχικίνης με σκοπό να συνταγογραφείται στους ασθενείς από τους γιατρούς πρωτοβάθμιας και να προλαμβάνονται οι εισαγωγές στα νοσοκομεία στα πρώτα στάδια της νόσου. Υπάρχουν πρώτα συμπεράσματα από τα αποτελέσματα της χορήγησής της, καθώς βλέπουμε ότι οι νοσηλεία στα νοσοκομεία καλπάζουν το τελευταίο διάστημα. Κύριε Κοντοζαμάνη, υπάρχει άρνηση από την πλευρά των ιδιωτικών κλινικών να παραχωρήσουν κλίνες στο ΕΣΥ ή συνεργάζονται πρόθυμα με τις κρατικές υγειονομικές υπηρεσίες? Είναι στις προθέσεις του Υπουργείου να προωθηθούν στις ιδιωτικές κλινικές και περιστατικά COVID, εάν οι υπάρχουσες εφεδρείες κορεστούν? Ως προς το πρώτο σκέλος της ερώτησης, όντως η κολχικίνη έχει φανεί από καλά τεκμηριωμένες κλινικές μελέτες ότι μειώνει την φλεγμονή που προκαλεί το SARS-CoV-2 και έχει μπει σαν ένα επιπλέον όπλο στα χέρια μας. Το φάρμακο αυτό συνταγογραφείται από τους γιατρούς πρωτοβάθμιας φροντίδας για τους εξωτερικούς ασθενείς. Δεδομένα από τη χώρα μας, αναφορικά με την αποτελεσματικότητα αυτής της χορήγησης του φαρμάκου, δεν έχουμε. Ξέρουμε όμως ότι οι αυξημένες εισαγωγές στα νοσοκομεία κατά κύριο λόγο οφείλονται στην αυξημένο επιδημιολογικό φορτίο λόγω των μεταλλάξεων. Σε ό,τι αφορά τη συνεργασία του Υπουργείου Υγείας με τον ιδιωτικό τομέα, υπάρχει συμφωνία στο ότι θα προσφέρει ο καθένας από τη μεριά του. Είναι μια επικοδομητική συνεργασία και από την αρχή της πανδημίας. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάνω περισσότερες από 120 κλίνες μονάδες συντατικής θεραπείας που έχουν διατεθεί και βεβαίως σε κάθε περίπτωση, ανάλογα με το πώς θα εξελιχθεί η νόσος, εξετάζουμε όλα τα σενάρια έτσι ώστε αν υπάρξει οποιοδήποτε ζήτημα στα δημόσια νοσοκομεία να χρησιμοποιηθούν και στο σύνολό τους οι δομές του ιδιωτικού τομέα. Η κυρία Αγκουρίδη από το newsforhealth.gr και τα δικαιολογητικά. Κύριε Χαρδαλιά, την Τετάρτη αναφέρατε ότι οι χώροι εργασίας μαζί με τις συνάξεις στα σπίτια αποτελούν βασικές αιτίες εξάπλωσης της πανδημίας στις τελευταίες εβδομάδες. Θέλω να ρωτήσω εσάς αλλά και την κυρία Παπαευαγγέλου, γιατί οι εισηγήσεις και οι αποφάσεις που ακολούθησαν δεν αφορούσαν σε μέτρα ελέγχου της διασποράς που να σχετίζονται με τους χώρους εργασίας, αλλά το βάρος έπεσε στις υπόλοιπες μετακινήσεις? Γιατί απομακρύνθηκε το ενδεχόμενο ενός αυστηρότερου lockdown? Καταρχήν, σε σχέση με τους χώρους εργασίας, είναι ξεκάθαρα συντολής και έχουν ξεκινήσει ενδελεχείς έλεγχοι σε όλη τη χώρα, σε πάρα πολλές επιχειρήσεις. Και είναι ένα ζήτημα το οποίο θα εντατικοποιηθεί τα επόμενα 24 ώρα, διότι χρειαζόταν ένα χρόνο συμμόρφωσης τέλος πάντων. Είναι ξεκάθαρο το μήνυμα ότι αυτοί οι δύο, και προκύπτει και από όλες τις εκμελατήσεις, ότι ουσιαστικά σε συντριπτικό ποσοστό αυτές οι δύο περιπτώσεις ήταν που συμβάλλανε στη διασπορά της του ιού. Σε κάθε περίπτωση όμως, βήμα-βήμα πάμε και παρατηρούμε τα δεδομένα και ανάλογα με τα δεδομένα που υπάρχουν εργαλεία που η κυβέρνηση πάντα σε συνεννόηση και μετά από εισήγηση των επιδημιολόγων μπορεί να χρησιμοποιήσει, είτε στην κατεύθυνση του να αυστηροποιήσει τα υπάρχοντα μέτρα, είτε να μπορέσει να κάνει ένα βήμα πίσω σε σχέση με τα περιοριστικά αυτά μέτρα. Είναι μια δύσκολη πορεία, είναι ένας μαραθώνιος, το έχουμε πει από την αρχή και προσπαθούμε βήμα-βήμα με βάση τα πραγματικά δεδομένα να παίρνουμε και τις κατάλληλες αποφάσεις. Και μια ερώτηση για τον κύριο Κοντοζαμάνη. Κύριε Κοντοζαμάνη, μας δίνετε μια εικόνα του ΕΣΥ, ειδικά στην Αττική? Και αν θέλετε ένα σχόλιο για την παρέτηση του κυρίου Ανίδη από διευθυντή του παθολογικού τομέα στο Αγία Όλγα. Σε ό,τι αφορά την εικόνα
του Εθνικού Συστήματος Υγείας στην Αττική. Η κυρία Παπαευαγγέλου έδωσε συγκεκριμένα νούμερα. Υπάρχει πίεση. Ο μέσος όρος εισαγωγών, όπως ανέφερε και η κυρία Παπαευαγγέλου, είναι 200 περίπου εισαγωγές την ημέρα. Την τελευταία εβδομάδα είχαμε 1.600 και πλέον εισαγωγές τις τελευταίες 7 ημέρες. Επομένως, το σύστημα συνεχίζει να πιέζεται. Παραμένει ο αριθμός των εισαγωγών σταθερός μεν, αλλά σε υψηλά επίπεδα δε. Και αυτό σίγουρα μας δίνει την αίσθηση ότι η πίεση παραμένει. Ο μέσος όρος ηλικίας των εισαγωγών στα νοσοκομεία είναι τα 45 έτη και υπάρχουν και διασωληνωμένοι συμπολίτες μας οι οποίοι δεν έχουν υποκείμενα νοσήματα. Η διαθεσιμότητα στις κλίνες εντατικής θεραπείας είναι στο 87%, όπως είπε και η κυρία Παπαευαγγέλου. Τις επόμενες ημέρες και νέες κλίνες σε μονάδες εντατικής θεραπείας θα δοθούν προς διάθεση προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτή την πίεση. Επομένως, η πίεση παραμένει. Οι επόμενες 10-15 μέρες είναι κρίσιμες. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούμε ευλαβικά τα μέτρα που έχουν ληφθεί. Το είπε και η κυρία Παπαευαγγέλου. Η εξέλιξη σίγουρα θα ήταν δυσμενής εάν δεν είχαμε πάρει τα μέτρα τα οποία εφαρμόζονται αυτή τη στιγμή. Και σε ό,τι αφορά το συμβάν με τον διευθυντή του παθολογικού τομέα στο νοσοκομείο Αγία Όλγα, θεωρώ ότι η κίνηση του γιατρού ήταν υπερβολική και αβάσιμη η ισχυρισμή του. Πράγματι, το νοσοκομείο Αγία Όλγα δέχτηκε, είχε μία εργώδη εφημερία χθες. Παρόλα αυτά, το σύνολο του προσωπικού του νοσοκομείου, το νοσοκομείο ανταπεξήλθε επιτυχώς. Έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε το νοσοκομείο να εφημερεύει με ασφάλεια και να αντιμετωπίζει τόσο τα COVID όσο και τα μη COVID περιστατικά. Σε καμία περίπτωση δεν υπήρξε νοσηλεία περιστατικών με κορονοϊό μαζί με περιστατικά μη κορονοϊού. Η αρμόδια, η υπεύθυνη της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμόξεων έδωσε τις απαραίτητες κατευθύνσεις και όλα έγιναν σύμφωνα με τα πρωτόκολλα που προβλέπονται έτσι ώστε να είναι μια ασφαλής εφημερία και να αντιμετωπιστούν επιτυχώς τα περιστατικά. Επόμενη ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας τη Δευτέρα 8 Μαρτίου 6 το απόγευμα.